Αυτό το πολυνομοσχέδιο και μάλιστα με μία μόλις εβδομάδα στη διαβούλευση δείχνει την αγωνία και την βιασύνη της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας να προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς την υλοποίηση απαιτήσεων των επιχειρηματικών ομίλων για να κερδοφορήσουν σε νέα παιδεία σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Αφορά το νερό, τις ΑΠΕ, τα δασικά οικοσυστήματα, την οικιστική δόμηση και άλλα πολλά. Όλα όσα απαιτεί το υπερμνημόνιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το γνωστό Ταμείο Ανάκαμψης, προκειμένου να εκταμιευτούν η τέταρτη και η πέμπτη δόση, για να εισρεύσει ζεστό χρήμα για τα πράσινα χωράκια, τη λεγόμενη πράσινη μετάβαση, την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Στον προκρούστη της πλήρους ιδιωτικοποίησης σειρά έχει ένα εξίσου σημαντικό κοινωνικό αγαθό όπως είναι το νερό. Βέβαια, οι κυβερνήσεις χρόνια τώρα έχουν παραδώσει στους επιχειρηματικούς ομίλους τις πηγές νερού σε ολόκληρη τη χώρα. Τώρα περνάνε στη φάση της full ιδιωτικοποίησης. Αντί για διασφάλιση φθηνού, ελεγμένου ποιοτικού νερού για το λαό, φθηνό και επαρκές για τις ανάγκες άρδευσης των καλλιεργειών, η κυβέρνηση μετατρέπει τους το ΕΒ και τους ΓΟΕΒ σε κοινή ανώνυμη εταιρεία, ξεκινώντας πιλωτικά από την Θεσσαλία, με στόχο να επεκταθεί σε όλη τη χώρα, ενώ ετοιμάζεται για τη συγχώνευση των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης, σύμφωνα με τα αντίστοιχα πρότυπα για την απελευθέρωση αγοράς ενέργειας. Εκτός από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, όλα τα υπόλοιπα κόμματα που πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ζητήσουν την ψήφο του λαού την 9η Ιούνιου ευθυγραμμίζονται απόλυτα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία Πλαίσιο 2060 για την πλήρη εμπορευματοποίηση του νερού, της χρήσης του, των υποδομών του, των εργασιών συντήρησης δικτύου, την εκτόξευση των τιμολογίων, το δραστικό περιορισμό της διάθεσης του νερού στον αγροτικό τομέα. Είναι η κατάλληλη στιγμή τώρα ο λαός για να τους τιμωρήσει ψηφίζοντας Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Η κυβέρνηση βέβαια προχωρά ακάθεκτη στην επίσπευση υλοποίησης των απαιτήσεων και των ενεργειακών ομίλων. Το αφήγημά της είναι ότι για να προχωρήσει αυτή η τεράστια μπίζνα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να προχωρήσει η απολιγνητοποίηση, πρέπει να διαμορφωθεί το απαραίτητο ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον, δηλαδή μικρό ρίσκο και περισσότερα εξασφαλισμένα κέρδη για τους καπιταλιστές. Αυτό το βαφτίζει η κυβέρνηση εθνικό στόχο για να θολώσει τις πραγματικές επιδιώξεις της λικοσυμμαχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των επιχειρηματικών ομίλων και να πάρει τη συγκατάθεση του λαού σε αυτό το περιβαλλοντικό έγκλημα. Όσα νομοσχέδια, όσες ευρωπαϊκές οδηγίες και μέτρα κι αν νομοθετούν στο Ευρωπαϊκό και Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι αντιφάσεις που γεννάει ο καπιταλιστικός τρόπος παραγωγής με θεό το κέρδος που ποδοπατά τις ανάγκες των ανθρώπων, δεν μπορεί να τις ξεπεράσει. Η χώρα μας, τα νησιά και ειδικά η Κρήτη είναι με τα μπούνια σε όλους αυτούς τους σχεδιασμούς, με το παραμύθι ότι δήθεν η Κρήτη αλλάζει για όλους με το χρήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η αλήθεια είναι ότι αλλάζει μεν, όμως αλλάζει για τα κέρδη των λίγων σε βάρος των αναγκών των πολλών. Από το σύνολο των περιοχών με ολική προτεραιότητα, η Κρήτη έχει το 32% και κατέχει την πρώτη θέση. Αποτελεί ενεργειακό κόμβο με την επένδυση του καλωδίου ενεργειακής διασύνδεσης με το υπηρετικό δίκτυο, να ολοκληρώνεται και ήδη τα αρπακτικά της ενέργειας, να προωθούν project τεραστίων πάρκων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας απ' άκρη σ' άκρη, σχεδόν 7 φορές πάνω από τα υφιστάμενα, ενώ η ζήτηση από τα λαϊκά νοικοκυριά υπολείπεται της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, πράγμα που οδηγεί σε κορεσμό των δικτύων και στην αδυναμία αποθήκευσης. Και ενώ θα μπορούσε να αυξηθεί η ζήτηση με τιμές χαμηλότερες στη λαϊκή κατανάλωση, προτιμάται
την προστασία των κερδών των επενδυτών, κάνοντας περικοπές και βάζοντας κόφτες. Μέχρι τώρα ήδη έχουν κατοχυρώσει δικαίωμα διασύνδεσης παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε άλλα 15 έως 16 γιγαβάτ που αθρηστικά μαζί με τα υφιστάμενα φτάνουν στα 28, ενώ οι αιτήσεις που έχουν υποβληθεί για έκδοση νέων προσφορών σύνδεσης είναι συνολικά 42,6 γιγαβάτ. Χαρακτηριστικό μάλιστα είναι ότι από το 2019 έως το 2023 η ανάπτυξη των ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 50% περίπου 6 γιγαβάτ, δηλαδή 1 γιγαβάτ το χρόνο. Στην κυριολεξία πέφτουν δισεκατομμύρια ευρώ για την μετατροπή κάθε σπιθαμή γης και θάλασσας σε επενδυτικό ενεργειακό σκουπιδότοπο και μάλιστα κάνοντας επίκληση την προστασία του περιβάλλοντος και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η δίκαιη πράσινη μετάβαση αποδείχτηκε η μεγαλύτερη εξαπάτηση του λαού. Ένα σχεδιασμένο έγκλημα για το οποίο όλοι σας έχετε βάλει το χεράκι σας τόσο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και στην Ελληνική Βουλή. Θυμίζω την υπερψήφιση από Νέα Δημοκρατία ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ για την επίσπευση με fast track διαδικασίες της εγκατάστασης ανεμογεννητριών, ηλιοθερμικών σταθμών, φωτοβολταϊκά και αποθηκευτικά πάρκα χιλιάδων στρεμάτων, εγκαταστάσεις υπεράκτιων θαλάσσιων πάρκων, ακόμα και σε χαρακτηρισμένες περιοχές Natura, γεωπάρκα, οικότοπους, αρχαιολογικούς χώρους και σπήλαια, καταστρέφοντας ασύλληπτο πλούτο. Όπως για παράδειγμα ανοιχτά τη Σελούντα, δίπλα στη Σπιναλόγκα, στις Διονυσάδες, στην Ελλάσσα, στο Βάι, στο Ροπέδιο Λασιθίου, στα Στερούσια Όρη, έρωντας κάθε εμπόδιο. Αυτή η αντίφαση, δηλαδή ψίχουλα για το λαό, έργα αντιπλημμυρικής, αντιπυρικής, αντισεισμικής προστασίας, μη επιλέξιμα και από την άλλη χρήμα με τους έσουλα για τις πράσινες business που βγαίνουν από τη φορολογία των λαών, είναι η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου όλα υποτάσσονται και υπηρετούν το δόγμα κόστος-όφελος. Η λογική κόστος-οφέλους είναι κοινός τόπος όλων σας. Αυτό εξηγεί γιατί ψηφίσατε από κοινού και προωθήσατε είτε από θέση κυβέρνησης, είτε από θέση αντιπολίτευσης, όλο το νομοθετικό πλαίσιο που πέρασε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την απολιγνητοποίηση έως το 2000, έως το τέλος του 2028, ίσως και νωρίτερα. Γι' αυτό και από κοινού ψηφίσατε τη λεγόμενη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, τον Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα, όλους τους δήθεν πράσινους αλλά καταστροφικούς για το λαό και το περιβάλλον και πολλαπλά κερδοφόρους για το κεφάλαιο στόχους ως το 2050. Γι' αυτό και από κοινού ψηφίσατε το Ταμείο Ανάκαμψης και τους κανονισμούς για τους ίδιους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να αντλήσει κεφάλαια για να πρημοδοτήσει τις επενδύσεις των μονοπωλιακών ομίλων. Από κοινού υπερψηφίσατε με την ίδια ζέση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Fit for 55, δηλαδή προσαρμογή στη μείωση εκπομπών αερίων κατά 50% έως το 2030, που προβλέπει πράσινα χαράτσια, προβλέπει πράσινους δασμούς σε εισαγόμενα προϊόντα, προβλέπει επέκταση του εμπορίου ρύπανσης στις θαλάσσιες και στις αεροπορικές μεταφορές και όλα αυτά θα γυρίσουν στην πλάτη των εργατικών λαϊκών στρωμάτων. Ο ένας λοιπόν έκοβε και ο άλλος έραβε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως και εδώ στη χώρα μας, με το χρηματιστήριο της ενέργειας και τους δύο πανομοιότυπους σχεδιασμούς με την ίδια επωνυμία Εθνικό Σχέδιο για το Κλίμα, που επεξεργάστηκε η μεν κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και αυτή της Νέας Δημοκρατίας το 2022 με βάση το λεγόμενο Ευρωπαϊκό Νόμο για το Κλίμα. Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, να πω ότι το ΚΚΕ είναι αντίθετο στην εμπορευματοποίηση των κοινωνικών αγαθών, όπως η ενέργεια, το νερό, οι μεταφορές, η υγεία, η παιδεία. Γι' αυτό και απορρίπτει αυτούς τους σχεδιασμούς στο σύνολό τους. Γι' αυτό και καταψηφίζει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου. Υπάρχει άλλος δρόμος? Βεβαίως και υπάρχει. Αυτός της τεράστιας πλειοψηφίας των καταπιεσμένων που παράγουν τον πλούτο, σπάζοντας τα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε ένωσης του κεφαλαίου. Ευχαριστώ.